Ευχαριστούμε, ήταν το Greek Songo.
Γιώτα Μπαρόν. Χόρεψε η Χριστίνα Καρπούζου. Χριστίνα, ευχαριστούμε. Ήταν ένα περίεργο πονεμένο στήθος. Και συνεχίζουμε. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Ταξιδεύοντας ανατολικά». Για πολλούς ο χορός «Ρυθμός Τσιφτετέλη» είναι μια πολύ παρεξηγημένη ιστορία. Έχει έρθει στην Ελλάδα με αρκετή δόση λαγνίας παραπάνω από ότι στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας εκπληκτικός χορός και έχει στηρίξει μια φοβερή παράδοση, κυρίως στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Εμείς, επειδή μεγαλώσαμε όλα αυτά τα κρουστά που ήρθαν πολύ κοντά σε εμάς και επειδή τα πιστεύουμε πάντα ότι το τουμπερλέκι δεν είναι όργανο ενός κατώτερου Θεού, παρόλο που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά σπίτια, σαν εύκολη λύση για αυτούς που θεωρούν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να παίξεις ένα τέτοιο όργανο παρά να ασχοληθείς με πιάνο, ας πούμε, βιολί, κιθάρα. Ταξιδεύοντας ανατολικά, λοιπόν, είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι το οποίο ουσιαστικά λυκνίζεται σε ρυθμούς έτσι όπως πιστεύουμε θα θέλανε να το ακούνε οι άνθρωποι που ανοίξει την παράδοσή τους, Αιγύπτιοι, Ιορδανοί, γιατί όχι, Σύριοι, Τινίσιοι, Αλγερινοί, Τούρκοι, Λιβανέζοι, Κούρδοι, ταξιδεύοντας ανατολικά, λοιπόν. Όποιος θέλει να χορέψει, μπορεί. Αν του βγει, δηλαδή, το Μεσογειακό.
Έτσι κάνουν πάντα οι καλοί φίλοι. Τα παίζουν όλα και δεν αφήνουν να παίξω εγώ τίποτα. Αφήνουν πάντα τελευταίο και παραπονεμένο. Άλλο παραζεστάθηκε και για να μην το χαλάσω, του βάλω λίγο νεράκι να κρυώσει. Thank you.
Βαγγέλης Καρύπης, Πέτρος Κούρτης, Αποστόλης Βαγγελάκης. Ανδρέας Σαπάς. Ένα μεγάλο ταξίδι ανατολικά και να καλέσουμε μαζί μας το μεγάλο Μανώλη Καραντίνη.
τελευταία μιλάω και no puedo vivir sin tu cariño. Que pa' mí es lo más grande, lo mejor que me ha pasado. Yo quiero caminar contigo. Γιώτα Μπάρον, Μανώλης Καραντίνης. Αγαπάμε Ισπανία, Φλαμέγκο, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με ένα τελευταίο κομμάτι και καλούμε στη σκηνή να το μοιραστούμε μαζί τους. Word of mouth. Είναι μια ιστορία που πολύ την ξέρετε, πολύ την αγαπάτε, πολύ τη ζητάτε. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Σημασία έχει ότι έχει γίνει κομμάτι. Είναι η ιστορία ενός τύπου από τη Νέα Υόρκη, του Προκόπη. Ο Προκόπης τον συναντήσαμε το 1999, εγώ και ο Αντρέας ο Παπάς, στην Times Square στη Νέα Υόρκη, όταν είχαμε πάει εκεί για κάποιες συναυλίες. Φοβερή εμπειρία για μας, φοβερός τύπος ο Προκόπης. Πιστέψαμε ότι μπορεί να δούμε Προκοπή και τον κάνουμε κομμάτι. Δεν είδαμε και πολλά πράγματα. Σημασία έχει ότι περνάμε καλά μαζί του. Σας ευχαριστούμε Προκόπη. Αξίζει να μάθει την ιστορία. Είναι ένας φοβερός τύπος, όπου τον συναντήσαμε γύρω στις 11 η ώρα. Προσέξτε το, ήταν ένας Έλληνας ο οποίος πήγαινε για δουλειά στη Νέα Υόρκη γύρω στις 11 η ώρα το πρωί. Πρωί για αυτόν. Είχε ένα μαγαζί κάπου κοντά στους 42 δρόμους. Εμείς εκεί γιατί άλλο, για ψώνια στα μουσικά μαγαζιά. Η σκηνή που ουσιαστικά είδαμε πρώτα απ' όλα ήταν τύποι να παίζουν με σκουπίδια στους δρόμους και έχουμε πάθει ένα σοκ, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ ήταν κάπως έτσι. Say one, two, one, two, three, hey. Come on. One, two, three, four, hey. Κάτι τέτοιο ακούγαμε. Από αυτό ήταν το ραδιοφωνάκι, αυτά ήταν τα σκουπίδια στους δρόμους, έπαιζε μουσική. Ξαφνικά μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο σε ένα σημείο της πλατείας. Λέμε τι να συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι ένας φοβερός τύπος, ο οποίος έχει πάρει όλες τις φυλές που είναι μαζεμένες εκείνη την ώρα και τρέχουν γενικά για να πάνε στις δουλειές τους. Και ακούγοντας το ρυθμό αυτό της πόλης, ξαφνικά τον βλέπουν να τους πιάνει σε ένα κυκλικό χορό. Προχωράμε προς το μέρος του. Προχωράμε προς τα εκεί, δηλαδή, που συνέβαινε αυτό το happening και σαστισμένοι βλέπουμε ότι ο τύπος αρχίζει να χορεύει ένα συρτό. Ενώ ο ρυθμός της πόλης ήταν κάπως έτσι. Say one, two, one, two, three, four. Φοβερό, εμείς το χορέψαμε ψιλοκαλά, αυτοί το χορεύαν κάπως έτσι. Αν θέλουμε, γινόμαστε πολύ καραγκιόζητες, αν θέλουμε. Λοιπόν, φοβερός τύπος, έχουμε πάθει πλάκα. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι και Έλληνας, δεν ξέρουμε όμως. Αλλά κάποια στιγμή σταματάει η τύπη με τα σκουπίδια. Οπότε ακούμε μια φωνή δυνατά που λέει «Πάμε γάμο την πουτάνα, πάμε γάμο, πάμε γάμο την πουτάνα». Λέμε «Δεν είναι δυνατόν». Αποκλείεται, αυτός είναι δικός μας. Εννοούσε «Ξαναπαίξτε, μη σταματάτε ας πούμε».
σαν να έδινε παραγγελία. Τέλος πάντων, τελειώνει το αυτό, wow, χειροκροτάνε, αυτός χαιρετάει. Λέμε, πάμε εκεί κοντά, λέμε, γεια σας, ξέρω εγώ, έχουμε έρθει από την Ελλάδα, παίζουμε εδώ με τον Τάδε, ξέρω εγώ και αυτά. Φοβερό, ξέρω εγώ, πώς το κάνετε αυτό. Λέει, γεια σας, παιδιά, λέει, εδώ, εντάξει, πάω τώρα για δουλειά. Γουστάρω πάρα πολύ, με ξέρουν όλοι. Το όνομά σας είμαι ο Πέτρος, ξέρω εγώ, είναι ο Ανδρέας. Λέει, Προκόπης. Λέμε, Προκόπη δεν υπάρχει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τέλειο. Ευχαριστούμε που είσαι ο φοβερός πρεσβευτής της Ελλάδος, που μας ταξιδεύεις και μπορούμε. Γυρνάμε στην Ελλάδα, λέμε πάμε για δίσκο, τελείωσε. Αυτή η εικόνα πρέπει να χαραχθεί στο βινίλιο, δεν υπήρχε στο CD. Και γίνεται ο Προκόπης. Περνάνε τα χρόνια, ο Προκόπης γίνεται ψηλό σουξεδάκι την εποχή του 2000, παίζονταν γενικά στο ραδιόφωνο και κατά καιρούς στα κλαμπ που παίζαμε έχουν περάσει πάρα πολλοί Ελληνοαμερικάνοι, οι οποίοι μας λένε «Παιδιά, ξέρω τον Προκόπη, το ξέρω, wow, είναι φοβερό». Έχω και στο Σικάγο ένα τύπο, δεν το λένε Προκόπη, αλλά είναι φοβερός. Λέμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξέρετε. Κατά καιρούς έχουν περάσει και άλλοι και μας λέγανε ότι εγώ είμαι ο Προκόπης. Δεν με θυμάστε, επειδή είχαν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά λέμε, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Πάντα λέγαμε ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και αυτά. Εντάξει, κάποια στιγμή, γύρω στο 2004 με την Ολυμπιάδα, παίζαμε σε ένα μικρό κλαμπάκι απέναντι από τη Γιάφκα της 17 Νοέμβρη, το οποίο έχει κλείσει τώρα, ήταν το γνωστό Αλάβαστρο, το παλιό καφέ Ασάντε. Έρχεται ένας τύπος στο διάλειμμα, στο τέλος, συγγνώμη γιατί πάντα το παίζουμε το τελευταίο κομμάτι. Λέει, παιδιά, ήρθα να σας βρω, ξέρω για σας και έχω και το CD. Δεν με θυμάστε, αλλά είμαι ο Προκόπης. Λέμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε, ξέρω εγώ. Ναι, ο Προκόπης ήταν ένας τύπος, ξέρω εγώ και αυτά. Όχι, εγώ είμαι ο Προκόπης. Δεν με θυμάστε, είχα μουστάκι, είχα αυτό. Λέμε, εντάξει, να σας κεράσουμε ένα ποτό. Λέει, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Προκόπης, παιδιά. Εγώ είμαι ο Προκόπης. Λέμε, εντάξει, λέω στον Αντρέα, λέω στον Βαγγέλη. Τι μπορώ να κάνω τώρα, τι μπορώ να πω. Αυτός καταλαβαίνει ότι δυσανασχετούμε και λέει, εγώ είμαι γαμωτή μετάνα μου. Και λέμε, ναι, αυτός είναι ο δικός μας Προκόπης. Και βρήκαμε τέλος πάντων τον φοβερό Προκόπη και του εξηγήσαμε ότι γαμώτη πουτάνα, σε κάνουμε τραγούδι και περνάμε πολύ καλά. Σας αφιερώνουμε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα κάνουμε ένα φοβερό φινάλε με τον Προκόπη και τους word of mouth. Say one, two, three, four.
Thank you.
Ευχαριστούμε. Κρόταλα, hey! Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση. Κρόταλα. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι μαζί τους και θέλω να πω για τα κρόταλα πως είναι μουσική άξιοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά από αυτούς τους μουσικούς πρέπει να παίρνουν και μαθήματα και μουσική του εξωτερικού. Τα κρόταλα αποτελούν για μένα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία γιατί σου δίνεται ευκαιρία να διευρύνεις τους ορίζοντες τους μουσικούς, τους ρυθμικούς και να λειτουργήσεις πέρα από τα όρια τα οποία έχεις μάθει να λειτουργείς. Ειδικά με τα κρόταλα, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η συνεργασία. Εντάξει, θα πάει ωραία. Νομίζω και πιο μακριά. Είναι ξεκάθαρο και όλα βγαίνουν μέσα από το ρυθμό, είτε είναι από εδώ. Μεγάλη εμπειρία. Εγώ θα ήθελα πολύ να επαναληφθεί μια τέτοια συνεργασία. Έχουμε συνδέσει χώρους, χρόνους, κόσμους, beatbox, μπροστά. Μάχη ρυθμών, μάχη απ' όλα. Δηλαδή είναι τρομακτική εμπειρία όσες φορές έχουμε συναντηθεί. Για μένα, να σου πω, έχουμε ανταλλάξει απόψεις και έχουμε πάει και σε άλλο επίπεδο. Θα ακούσει πολλή πλευρά πράγματα, δύσκολα που δεν γίνονται να τα παίξεις σε μαγαζιά όπως αυτά που, λαϊκά μαγαζιά που ως συνήθως πάνε πολύ μόνο για να δούνε, όχι για να ακούσουνε. Έχουν προοπτικές, έχουν ταλέντα, έχουν όρεξη, έχουν μεράκι. Αυτό που αισθάνθηκα ήταν ότι η συνεργασία είχε πολύ ωραίο κλίμα γενικά. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον στο τι μπορεί να βγει μέσα από μια συνεργασία και σε αυτό που κάνω εγώ και αυτό που κάνει η Γιώτα και αυτό που κάνουν τα κρόταλα. Ότι έχει μέλλον κάπως αυτό, νομίζω. Έτσι αισθάνομαι. Αν δούμε την αισιόδοξη, ας πούμε, τη μουσική στον τόπο μας, φυσικά εκεί υπάρχει μέλλον και θα πρέπει όλοι να την υποστηρίξουμε. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα μουσικά σχήματα που ασχολούνται με αυτό το είδος τη μουσική ή τη world και υπάρχει ανταπόκριση και νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει πάρα πολύ καλή εξέλιξη σε αυτό το είδος στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι γόνιμο για το έδαφος. Αν και η κρίση, ας πούμε, σε τραβάει πίσω, ταυτόχρονα σου δίνει και μία αίσθηση ότι φτιάξε, κάνε, πάρ' το στα χέρια σου, αφού βλέπεις ότι δεν γίνεται αλλιώς, κάντε εσύ. Είναι ρυθμική και μας αναπτύσσει και εμάς το ταλέντο μας. Μας δίνει χώρο να κάνουμε διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάνουμε συνήθως σε μια συνεργασία. Είναι ανεπανάληπτη και αναντικατάστατη. Πάρα πολύ καλή συνέχεια, πολύ καλές συνεργασίες διαφορετικές, να συνεχίσουν να πειραματίζονται και να εξελίσσουν αυτό το είδος όπως πολύ μοναδικά ξέρουν να κάνουν. Κρόταλα.